Σας ευχαριστούμε που συμμετέχετε στο παρόν φυσικό πείραμα. Μπορεί να μην θυμάστε πότε υπογράψατε τη συμμετοχή σας, αλλά εγγραφήκατε το Δεκέμβριο του 2007 στις αρχές της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Ειδικά εσείς που ζείτε στην Ελλάδα, επιβεβαιώσατε την εγγραφή σας το Μάιο του 2010. Η εν λόγω κλινική δοκιμή δεν διέπεται από τις αρχές της συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης, ούτε από τις αρχές του ιατρικού απορρίτου. Για την ακρίβεια, λίγοι ήταν οι γιατροί που πρότειναν μια τέτοια θεραπεία. Τη διεξαγωγή της την ανέλαβαν οι πολιτικοί, οι οικονομολόγοι και οι υπουργοί οικονομικών. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, σας έχει ανατεθεί μία από τις δύο βασικότερες πειραματικές θεραπείες, η λιτότητα. Austerity has been a radical experiment on the people of Europe. It was designed to reduce debts, reduce deficits by making cuts, often cuts to health and social protection systems. And in the last decade, we've been looking at how recessions, austerity measures, and fiscal policies can literally get under our skin to affect our health. And what we found is that recessions can hurt, but austerity kills. Οι πολιτικές επιλογές στις μεγάλες οικονομικές κρίσεις λειτουργούν σαν φυσικά πειράματα. Τα πειράματα αυτά που γίνονται σε συνθήκες πραγματικής ζωής φέρνουν στο φως αυτό που με τόση σπουδή προσπαθούν να συγκαλύψουν οι κυβερνώντες, ότι η εφαρμογή της λιτότητας, ειδικά στην υγεία, είναι μια ολέθρια επιλογή και ότι υπάρχουν εναλλακτικές πολιτικές δυνατότητες πολύ πιο ανταποδοτικές κοινωνικά και οικονομικά. Λίγο πριν ξεσπάσει η μεγάλη ύφεση, η γενιά του υπέροχου Γκάτσμπι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είχε υποτυπώδη οικονομικά προβλήματα. Ζούσε στον αστερισμό της τζαζ, του ανερχόμενου Χόλιγουντ, του επιδεικτικού καταναλωτισμού και του εθισμού στο χρηματιστηριακό καπιταλισμό. Ήταν τη μαύρη Πέμπτη του Οκτώβρη του 1929, όταν οι τιμές των μετοχών έπεσαν και μέσα στο κλίμα της ιστερίας που ακολούθησε, η αμερικάνικη οικονομία και το αμερικάνικο όνειρο κατέρευσαν εν ρηπή οφθαλμού. Περισσότερες από 90.000 επιχειρήσεις έκλεισαν, 500.000 αγρότες έχασαν τη γη τους, 12 εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν άνεργοι και 3 στους 5 κάτω από το όριο της φτώχειας. Σχηματίζονταν ουρές για συσίτια και μέσα σε ένα μόλις χρόνο οι αυτοκτονίες έφτασαν τις 23.000, αριθμό ρεκόρ για το δυτικό κόσμο. Στην μετακομμουνιστική Ρωσία, 60 χρόνια μετά, εφαρμόζεται το δεύτερο φυσικό πείραμα. Αυτή τη φορά, μέσω της ταχείας μετάβασης στον καπιταλισμό με τη λεγόμενη θεραπεία σοκ. Τα στοιχεία σκιαγραφούν ένα βίαιο και ανελαίητο οικονομικό πόλεμο που τα θύματα του είναι δύσκολο να προσμετρηθούν γιατί είναι διασπαρμένα στο χώρο και στο χρόνο. Μια μεγάλη χώρα βυθίζεται στη φτώχεια και οι κάτοικοι της παραδίδονται στην ανεργία, τον αλκοολισμό και σε ένα καλπάζοντα ρυθμό θανάτου. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, 10 εκατομμύρια Ρώσοι έχασαν τη ζωή τους, στην πλειοψηφία τους νέοι. Ακριβώς το ίδιο τοξικό φάρμακο χορηγείται στην Ελλάδα από το 2010 και μετά. Στην προσπάθειά μας να τεκμηριώσουμε το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης που βλέπαμε να εξελίσσεται γύρω μας, αρχίσαμε να μελετάμε τη διεθνή βιβλιογραφία. Αυτή η αναζήτηση μας οδήγησε στο έργο του David Stackler. One needs not be an economic ideologue to see that if you cut vital healthcare services, the price can be calculated in terms of human lives. What we found in Greece, for example, is following cuts to HIV prevention programs, Greece became the only nation in Europe to experience a large outbreak of HIV. Concentrated in injection drug users after needle exchange programs were withdrawn. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, από το 2010 έως το 2012, ο αριθμός των οροθετικών για τον HIV αυξήθηκε κατά 25 φορές μεταξύ των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών.
Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Νοσημάτων, Mark Sprenger, την ίδια περίοδο καταγράφηκε δεκαπλασιασμός των κρουσμάτων από AIDS λόγω διακοπής του προγράμματος που χορηγούσε δωρεάν βελόνες και σύριγγες. Το οικονομικό όφελος για το ελληνικό κράτος από τη διακοπή αυτή ήταν ελάχιστο. Ως αντίδραση σε αυτά τα στοιχεία, ακριβώς τις παραμονές των εκλογών του 12, ο τότε Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, με δημόσιες δηλώσεις του, κατηγορεί ως υπεύθυνες για την εξάπλωση του ιού τις αλλοεθνείς ιερόδουλες, στείνοντας παράλληλα ένα κυνήγι μαγισσών στο κέντρο της Αθήνας κατά των εκδιδωμένων και τοξικομανών γυναικών. Δίνει στη δημοσιότητα ονόματα και φωτογραφίες 27 οροθετικών, με αποτέλεσμα τον κοινωνικό στιγματισμό τους. Το Νοέμβριο του 2014, μία από αυτές τις γυναίκες αυτοκτονεί. Well, there are debates about the economic merits of austerity. What's unambiguous is mortality. And what we've seen, again, looking to the data from Greece, is a 40% jump in infant mortality rates between 2008 and 2010, a rise in stillbirths by about 30%. And these are signs that something is going wrong. Η βρεφική θνησιμότητα είναι ένας πολύ σημαντικός δείχτης για το υγειονομικό επίπεδο μιας κοινότητας και επηρεάζεται από παράγοντες όπως το βιωτικό επίπεδο, οι εμβολιασμοί, η εκπαίδευση του πληθυσμού και η πρόσβαση στις μονάδες υγείας. Στην Ελλάδα της κρίσης η βρεφική θνησιμότητα έχει αυξηθεί και για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο αριθμός των θανάτων εκτοξεύεται και ξεπερνά κατά πολύ τον αριθμό των γεννήσεων. Ο αριθμός των αυτοκτονιών αυξάνεται κατά 55% από το 2007 έως το 2012. Πρώτος παράγοντας που σχετίζεται με την αύξησή του είναι η ανεργία. Όμως οι αυτοκτονίες είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, αφού σε κάθε μια αντιστοιχούν 10 απόπειρες και 10 έως 1.000 νέες περιπτώσεις κατάθλιψης. Unfortunately, several, not all, European nations where there have been health consequences of deep cuts to the service system, we've seen political efforts to deny these impacts. In one case, we had a Greek doctor write into the British Medical Journal saying that there was no evidence that the crisis had become a health hazard. We later found out that this doctor was being funded by the Troika to implement the very reforms that we identified had caused these harms. And this points to a more general need to tackle denialism, which is an impediment to expanding services, recognizing there is a problem, and most importantly, doing something about it that can help people. Σίγουρα δεν χρειαζόμαστε μελέτες και στατιστικές για να πιστούμε πως οι πολίτες στην Ελλάδα βιώνουν με τον πιο έντονο τρόπο τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης. Τα στατιστικά δεδομένα που σας παραθέτουμε είναι ενδεικτικά
παρότι ελλειπή. Και αυτό γιατί οι μέχρι τώρα κυβερνώντες όχι μόνο δεν είχαν σαν προτεραιότητα τη συλλογή και την ανάλυση των στοιχείων της δημόσιας υγείας, αλλά αντίθετα προσποιούνταν ότι δεν γνωρίζουν ή αρνούνταν απερίφραστα και με κινησμό όσα ήδη γνώριζαν. There's been a reported 60% increase in suicides in Greece that have reversed historical downward trends. If you look at the aggregate picture of everyone in Greece, it's difficult to see what's going on. What's so important is to look at what through the eyes of persons who have lost homes, who have lost jobs, people who are unable to provide for their families. And when we drill into the data to see those groups, that's where we see a picture of suicides rising most greatly. So the question is no longer one of, is there a problem? We need to learn and identify how it is primary care, doctors, public health professionals like you and me can stop these harms. What about Greece? Is there any particular aspects that makes us differ with crisis in Europe, in other places? What do your data support? We knew going into the crisis that there were bottlenecks in Greece's healthcare systems, backlogs and difficulties for indigent and vulnerable groups to access care, especially among older persons where travel time has been an important barrier, particularly for those living in more remote rural areas. There were also many good ideas by European healthcare professionals about how the crisis can be used as an opportunity to improve the system, such as by encouraging a shift from branded pharmaceuticals to generics. Unfortunately, many of those good recommendations weren't taken up. The overall imperative for reforming the Greek healthcare system set by as part of the Troika bailout package was to cut costs. And the macroeconomists working with the International Monetary Fund set a target to keep public health spending in Greece below 6% of GDP. Where that figure came from, we're still trying to find out. The fundamental problem is that there were a lot of economists who knew very little about the healthcare system trying to reform it. This is like trying to re-engineer your car without the aid of an auto mechanic. So it's up to, again, you as healthcare professionals, as the voice of public health, the voice of medicine, to speak up and speak these alternatives to politicians. Το ελληνικό δημόσιο σύστημα υγείας ήταν πάντα ταλαιπωρημένο και προβληματικό εξαιτίας της κακοδιαχείρισής του από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και τη διαφθορά. Παρόλο που οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών διακήρυταν τη βελτίωσή του μέσω της λιτότητας, πέτυχαν το αντίθετο αποτέλεσμα. Τα νοσοκομεία είναι πια υπερφορτωμένα με περιστατικά, υποστελεχωμένα και με τεράστια ελλείμματα σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και εξοπλισμό. Η πρωτοβάθμια περίθαλψη απογυμνώθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά με την απομάκρυση 2.500 γιατρών από τα πολυιατρία του ΕΟΠΗ που προστέθηκαν τον Μάρτιο του 2014 στις απολύσεις του δημόσιου τομέα. Έτσι, οι άνθρωποι που οικονομικά δυσπραγούν χάνουν το δικαίωμα πρόσβασης στη δημόσια υγεία. Ο χρόνος αναμονής στα νοσοκομεία γίνεται δυσβάσταχτος. Το ίδιο και το κόστος φροντίδας και θεραπείας. Το Σεπτέμβριο του 2014 ψηφίστηκε ο νέος νόμος για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων, ΕΣΑΝ ΑΕ. Ο νόμος αυτός, ανεξάρτητα με το τι ισχυρίζονται οι εμπνευστές του, όχι μόνο δεν εγγυάται τον εξορθολογισμό των δαπανών για τη δημόσια υγεία, αλλά την οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη συρρήκνωση. Με το νόμο αυτό που είναι αντίγραφο του αντίστοιχου γερμανικού, η διαχείριση των νοσοκομείων παραδίδεται σε μια ανώνυμη εταιρεία με σαφή επιχειρηματικό προσανατολισμό. Η ΕΣΑΝ ΑΕ, όπως όλες οι ανώνυμες εταιρείες, έχει επιχειρησιακό σχέδιο, οικονομικούς στόχους, μελετάει χρηματοοικονομικούς δείκτες, δείκτες αποδοτικότητας και βεβαίως απευθύνεται σε πελάτες και όχι σε ασθενείς.
Είναι αμφίβολο το αν ο νόμος αυτός που και στη Γερμανία χάνει σιγά σιγά τους υποστηρικτές του μπορεί να εφαρμοστεί σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που δίνει μόνο το 6% του ΑΕΠ της στην υγεία σε σχέση με το 8,7% της Γερμανίας και που κουβαλάει το δυσβάστακτο κοινωνικό φορτίο των 3 εκατομμυρίων ανασφάλιστων και του 27% της ανεργίας έναντι του 5% της Γερμανίας. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα εργαστήριο ελέγχου του πόσο η λιτότητα επηρεάζει την υγεία των ανθρώπων. It's as Rudolf Virchow, the father of social medicine, said, politics is nothing but medicine on a grand scale. And if we don't engage, if we don't act, we'll be picking up the pieces. When all other social supports have failed. The least we can do is document the harms from fiscal policies, but we should do more and try to prevent these ills before they start. Η ιστορική μελέτη των οικονομικών κρίσεων του προηγούμενου καθώς και αυτού του αιώνα αποκαλύπτει τα στοιχεία εκείνα που τεκμηριωμένα αποδεικνύουν ότι η αναγκαιότητα της επιβαλλόμενης πολιτικής της λιτότητας δεν είναι παρά ένας μύθος, μια ιδεολογική και πολιτική αιμονή. Η λιτότητα είναι μια ολέθρια πολιτική επιλογή που υπονομεύει την υπέρτατη πηγή πλούτου μιας χώρας, το λαό της, και εξυπηρετεί ένα και μόνο συγκεκριμένο σκοπό. Να κατέχει το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού, το 50% του παγκόσμιου πλούτου. Στη ΣΥΠΑ, στη κρίση του 29, λίγο πριν από τις εκλογές του 32, ένας πολιτικός πόλεμος ξέσπασε για τη λιτότητα ανάμεσα σε αυτούς που ζητούσαν περικοπές στα κονδύλια και σε εκείνους που ζητούσαν προγράμματα κοινωνικής προστασίας για την ενίσχυση των εκατομμυρίων ανθρώπων που είχαν χάσει τις δουλειές τους. Στις 7 Μαρτίου του 1932, στο Ντίρμον του Μίσιγκαν, 4.000 άνεργοι έκαναν πορεία πείνας για την κοινή τους μοίρα, την πείνα, τη φτώχεια και την ανεργία. Στη συνέχεια, διαδηλώσεις ξέσπασαν σε όλη τη χώρα. Ο Ρούσβελτ, κάτω από την υπερβολικά μεγάλη πίεση που δέχτηκε εξ αριστερών, δεσμεύτηκε απέναντι στον Αμερικάνικο λαό για μια νέα συμφωνία. Η πολιτική επιλογή του New Deal, που εφαρμόστηκε αμέσως μετά την εκλογή του το 1933, σηματοδότησε και την έξοδο της Αμερικής από τη Μεγάλη Ύφεση. Περιλάμβανε προγράμματα προστασίας της εργασίας, της κατοικίας και των αδυνάτων, μαζί με το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημόσιας υγείας που εφαρμόστηκε ποτέ στη ΣΥΠΑ. Φυσικά, η σημαντικότερη επιτυχία του προγράμματος ήταν η ανακούφιση χιλιάδων ανθρώπων από τα δεινά της φτώχειας, της ανεργίας και της κακής υγείας. Ακόμη όμως και με οικονομικούς όρους, αν το δει κανείς, αντίθετα με αυτά που ισχυρίζονται οι υπερασπιστές της ασκούμενης στη χώρα μας οικονομικής πολιτικής της λιτότητας, η επένδυση σε αυτά τα προγράμματα έχει μεγάλο οικονομικό πολλαπλασιαστεί. Αποδείχτηκε ότι κάθε δολάριο που επενδύεται σε προγράμματα κοινωνικής προστασίας επιστρέφει 3 δολάρια στην οικονομία. So, what would be your suggestion? What should we do? One of the most immediate things that can be done is to reject austerity, and in particular, reject austerity that is hitting healthcare systems hard. The economic evidence that suggested austerity would be good for the economy has been shattered, and we now know that investing in healthcare systems is not a cost to be contained, but a powerful investment in the most valuable asset of a country, the health of its people. And if done right, our research has demonstrated that each euro investment in the healthcare system can generate a return of up to 3 euros. So there's an opportunity to invest. The second is to deal with reforming the tax system to be more progressive, to be more fair, closing tax loopholes to where money is flowing out of the economy. And the bank bailouts, and I call the Troika bailout packages bank bailouts, have done just that. The money has not gone to bailing out the Greek people, but it's flown back from Greece to French, German, and British banks. So we're bailing out financiers, but the voice of your group in solidarity
needs to define what it means to bail and protect those who are suffering here now. Απέναντι στην Ελλάδα, μια χώρα σαν αρχαία τραγωδία που η δημοκρατία της αναστέλλεται για να πάρει την πιο ισχυρή και βίαιη δόση λιτότητα στην Ευρώπη, υπάρχει το παράδειγμα της Ισλανδίας. Η Ισλανδία, ένα φτωχό ψαρονήσι του Ατλαντικού το 1940, με μέτρια οικονομική ανάπτυξη το 1990, γίνεται οικονομικός παράδεισος και η πέμπτη πιο πλούσια χώρα στον κόσμο το 2007, για να βυθιστεί λίγο καιρό μετά στη δίνη της πιο μεγάλης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης μετά τη Μεγάλη Ύφεση. Όλες οι μεγάλες της τράπεζες κατέρευσαν. Το χρηματιστήριο σημείωσε πτώση της τάξης του 90% και το 1 τρίτο των Ισλανδών έχασαν τα σπίτια τους. Το σύστημα υγείας της βρισκόταν στο χείλος της χρεοκοπίας και το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας έκανε έκκληση στους δημοσιογράφους να δημοσιεύουν πιο θετικές ιστορίες σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον κίνδυνο των αυτοκτονιών. Όμως ο Ισλανδικός λαός βγαίνει στους δρόμους και αντιδρά στο σκληρό νόμο αποπληρωμής του χρέους που του επιβάλλεται. Τότε ο πρόεδρος Όλαφουρ Γκρίμσον αρνείται να θέσει τον νόμο σε ισχύ και να αντιμετωπίσει τις τράπεζες σαν να είναι οι άγιοι τόποι της οικονομίας και τις αφήνει να χρεοκοπήσουν. Αποφασίζεται δημοψήφισμα για την πληρωμή ή όχι του χρέους και το όχι σαρώνει με 93% των ψήφων. Με αυτή την ιστορική απόφαση, οι Ισλανδοί απέρριψαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στήριξαν την υγεία, την κατοικία, την εργασία και την κοινωνική φροντίδα. Υπερασπίστηκαν τη δημοκρατία, επέστρεψαν στις ανθρωποκεντρικές και κοινωνικές αξίες και ενίσχυσαν την κοινωνική τους αλληλεγγύη. Με αυτόν τον τρόπο, βελτίωσαν το δίκτυο θνησιμότητας, σταθεροποίησαν τους δείκτες αυτοκτονιών, καρδιαγγειακών επεισοδίων και ψυχικών διαταραχών. Η χώρα βγήκε αυτόματα από το θεραπευτικό πρωτόκολλο της λιτότητας για να βρεθεί μέσα σε 2 μόλις χρόνια στην πρώτη θέση στην Παγκόσμια Κατάταξη Ευτυχίας του ΟΗΕ. Από αυτή την αντίσταση των Ισλανδών προέκυψε ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που τεκμηριώθηκε αργότερα από διεθνείς μελέτες. Ένας από τους παράγοντες που βελτίωσαν τις συνθήκες ζωής και το επίπεδο υγείας των πολιτών ήταν και η συμμετοχή τους στις μαζικές διαδηλώσεις εναντίον της λιτότητας. Αυτή η πανκοινωνική συμμετοχή βοήθησε ώστε να μην αφομοιώσει ο καθένας ατομικά το στρες, αυτό που προκαλεί τις περισσότερες θανατηφόρες ασθένειες που παρατηρούνται σε καιρούς κρίσης. If austerity had been organized like a drug trial with a board of ethics, it would have been stopped. Given the evidence of its harm and the failure of its purported economic benefits to accrue. I grew up in the United States, and it's a nation that is one of the richest in the world. But leaves a great many of its people behind. At any given moment, there are 44 million Americans who don't have healthcare access. And when I was a teenager, I was one of them. And I saw firsthand how the average American without a functioning healthcare system can all too easily slip into a dangerous cycle of debt and bankruptcy. And in the US, one out of every 2 bankruptcies are because of the costs of medical care. And from what I experienced and began to see happening not just to me, but around many people who were slipping through the cracks, I wanted to try to make a difference to help others. And that's what led me into public health, studying political economy. And when the crisis began and we started to hear reports of people losing access to care, we sprung into action, getting access to all the data that we could to try to understand what was happening and how we could stop it.